Στον τέταρτο υποδιστή μας, που ήταν η ψυχή των αποδητηρίων, μας συγκλώνησε και μας δημιούργησε μεγάλο πρόβλημα αυτή την εορταστική περίοδο. Προσπαθούσαμε να συμμαζέψουμε τα συγκρίνια μας για να μπορέσουμε να φανούμε στο σημερινό παιχνίδι όσο το δυνατόν πιο ανταγωνιστική γίνεται απέναντι σε μια ομάδα που αγωνίζεται στη μεγαλύτερη κατηγορία. Θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές, αφού πρώτα εκφράσω μάλλον τα συλληπιτήριά μου στην οικογένεια του Θανάση, σε ό,τι έχει να κάνει με το παιχνίδι, θέλω να σας πω ότι θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές είχαμε την απόλυτη υπεροχή καθ' όλη τη διάρκεια. Κινδυνεύσαμε μόνο σε δύο στιγμές. Η μία ευτύχησε για τάκι να προηγηθεί, όπου εκεί αδραλήσαμε και δεν πήγαμε στην απόκριση με αποτέλεσμα να δεχτούμε το τέρμα. Όμως στη συνέχεια επικρατήσαμε στο γήπεδο το πληρωτικά. Είχαμε την απόλυτη υπεροχή, δημιουργήσαμε ευκαιρίες και ίσως να είχαμε φύγει με κάτι καλύτερο. Έχει τελειώσει το πρώτο παιχνίδι, ενώ μια σειρά αγώνων διπλών. Θεωρητικά έχουμε ένα πλεονέκτημα για με το εκτός έδρας γκολ, όμως αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Σας υπενθυμίζω ότι και πέρυσι, πάλι στον ημιτελικό απέναντι στην Ερέτρια, πάλι ομάδα Εθνικής, είχαμε αποσπάσει ένα-ένα στην έδρα του αντιπάλου, αλλά στον επαναληπτικό, θυμάστε τι είχε γίνει σε ποιο το παιχνίδι, η μπάλα δεν έπαιρνε μέσα στα δίχτυα με τίποτα και αποκλειστήκαμε από το κύριο. Συνεχίζουμε την προσπάθειά μας. Θέλω να δώσω πολλές συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθειά τους να ευχηθούν όλο τον κόσμο να έχει υγεία. Καλή χρονιά για τις μέρες αυτές που έρχονται. Η ομάδα δείχνει ότι βρίσκεται σε καλό momentum. Είμαστε αρκετά καλά και ψυχολογικά και σωματικά και θεωρώ ότι αξίζουν πολύ περισσότερα πράγματα αυτά τα παιδιά από αυτά που ήδη έχουν καταφέρει στον αγωνιστικό χώρο.